Ο Λάκης όμως σκέφτηκα σε κάποιο talent show που θα μπορούσε να πάει reality. Ποιο? Στο Your Face. Α, δεν νομίζω για φέτος. Γιατί για φέτος εγώ έχω άλλες πληροφορίες για το Your Face Sounds Familia. Δεν θα γίνει, ε? Όχι. Ξέρω ότι προσπαθούν από τον Αντένα πάρα πολύ να γίνει το Μάρτιο, που υποτίθεται ότι τα πράγματα θα είναι λίγο καλύτερα. Το ευχόμαστε. Η διαφορά όμως που συζητιέται αυτή τη στιγμή στον Αντένα σε σχέση με τα υπόλοιπα Your Face είναι ότι θέλουν να κάνουν ένα all-star Your Face. Δηλαδή να φιλοξενήσουν τους παίκτες που είχαν ήδη στα προηγούμενα παιχνίδια. Ναι. Και ουσιαστικά είχαν ξεχωρίσει και μας είχαν χαρίσει ωραίες μιμήσεις. Και σου λέει: πού να ψάχνουμε τώρα νέο κόσμο, που είναι και δύσκολο εδώ που τα λέμε, να βρει κάποιον να είναι καλό στις μιμήσεις. Θυμήστε ποιος είχε ξεχωρίσει. Ο Αλευράς σίγουρα. Ο Αλευράς σίγουρα στο πρώτο. Ναι. Ο Γιάννης ο Κρητικός που επίσης είχε κερδίσει. Ο Κρητικός, ναι. Η Στικούδη, η Ζωή. Όλοι. Όχι μόνο αυτό. Η Μαθίλδη Μαγκύρη ήταν πάρα πολύ καλή. Ούτως ή άλλως. Ο Φραγιώτη ήταν εξαιρετικός. Ο Δόξας. Πάρα πολύ καλό και ο Δόξας. Ο Κατσούλη ήταν επίσης πάρα πολύ καλό. Είχε πάει, δηλαδή μιλάμε για top 4, ας πούμε. Απλά δεν ξέρω κάποιοι οι οποίοι μετά από αυτό κάναν και μεγάλη επιτυχία πώς θα ζητήσουν για να πάνε στα... Κοίταξε, υπάρχει αυτή η σκέψη. Ούτως ή άλλως ξαναλέμε ότι όλα αυτά είναι θεού θέλοντος και κορονοϊού κυρίως επιτρέποντος. Οπότε θα το δούμε. Πάντως υπάρχει αυτή η σκέψη και είναι ωραία. Εντάξει, μακάρι και να γίνονται παραγωγές και να τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας και να είμαστε καλύτερα το Μάρτιο. Γιατί όσο πιο πολλές παραγωγές γίνονται, τόσο πιο πολλοί άνθρωποι δουλεύουν εκεί πάνω από τα πράγματα. Ακριβώς. Οπότε να κόβονται οι παραγωγές και να παίζουμε μόνο ξένες σειρές. Οι επαναλήψεις χειρών δεν συμφέρει κανέναν από εμάς που δουλεύουμε τηλεοπτικά και μιλάω για όλους, όχι μόνο για εμάς. Ούτε και τον τηλεθεατή. Και ο τηλεθεατής θέλει να δει φρέσκα πράγματα. Βέβαια. Ακριβώς.